Ωραία, ξεκινήσουμε μία πρόταση που όλοι τη λέμε, αλλά να δούμε ποια είναι η απόσταση από την αλήθεια μας. Όλοι λέμε θέλω να με γνωρίσω, να δω ποιος είμαι, να με συναντήσω. Πάρτε λίγο χρόνο να δείτε τι νιώθετε, αν αυτό που είναι να γνωρίσετε είστε εσείς και είναι σε μία μικρή απόσταση από εσάς. Πάρετε λίγο επαφή να δείτε ποιο είναι το συνέστημα που καλύπτει αυτό το κενό. Για να το κάνω όσο πιο παραστατικά μπορώ, μπορείτε να δείτε τον ναι, εαυτό σα πίσω από μια κουρτίνα. Εσεί βλέπετε με τα μάτια την κουρτίνα, πίσω την κουρτίνα είστε εσεί. Δείτε αν θέλετε να γνωρίσετε αυτό που υπάρχει πίσω την κουρτίνα. Θέλω να με γνωρίσω λέμε όλοι, αλλά όταν φτάνουμε σε εκείνο το σημείο να τραβήξουμε την κουρτίνα αυτό που κυριαρχεί μέσα μας είναι ο φόβος. Τι κρύβεται πίσω από εκεί. Υπάρχει ένας φόβος γιατί αυτό το οποίο όταν θα τραβήξω την κουρτίνα θα υπάρχει εκεί, ίσως να μην είναι όπως το φαντάζομαι ή όπως σκεφτόμουν ότι θα είναι, αλλά θα έχει μια πραγματικότητα. Εγώ ως αλήθεια γυμνός χωρίς καν να Έτσι αν είμαι μόνος μου με εμένα που χρειάζεται να με γνωρίσω και δίπλα μου υπάρχει ένα κάλεσμα το οποίο φαντάζει όμορφο, φαντάζει δυνατό. Φαντάζει ικανό. Δηλαδή ένα παράλογο. Ένας άνθρωπος που δείχνει ότι είναι πάντοτε χαρούμενος, που δεν τον πτωεί τίποτα, που δείχνει ότι μπορεί να ικανοποιεί οποιαδήποτε επιθυμία, ότι δεν υπάρχει εμπόδιο γι' αυτόν. Και εκεί υπάρχει ένα κάλεσμα που λέει έλα να με γνωρίσεις. Δηλαδή άσε εσένα που είσαι στην ευθεία να σε δεις και έλα να γνωρίσαι μεν Έτσι από τη μία πλευρά υπάρχει ο φόβος αλήθειας μου και από την άλλη υπάρχει κάτι που δείχνει σαν να είναι κάτι ξεχωριστό, ιδιαίτερο, φανταχτερό, έχει πυροτεχνήματα. Αλλά το μεγαλύτερο προσόν το οποίο έλκει και όλα στην πραγματικότητα, είναι η ανευθυνότητα. Έλα να με γνωρίσεις και δεν θα έχεις καμία ευθύνη για αυτό που έχεις γεννηθεί. Οπότε η τάση κάθε ανθρώπου μέσα από την πρώτη επιλογή είναι θέλω να σε γνωρίσω, δηλαδή ποιο είναι αυτό το παράλογο. Ποιο είναι εκείνο το οποίο είναι ακριβώς αντίθετο από εμένα. Εγώ είμαι ένας απλός άνθρωπος, εσύ δείχνεις Θεός. Εγώ έχω συγκεκριμένο όριο και συγκεκριμένες δυνατότητες, εσύ δείχνεις άπειρος και μπορείς να τα κάνεις όλα. Εγώ έχω και θλίψη που μου δείχνει ποια είναι η ανάγκη μου και εσύ συνεχώς γελάς. Εγώ χρειάζομαι ξεκούραση, εσύ είσαι εκείνητος. Εγώ χρειάζομαι χρόνο για να μπορέσω να αντιληφθώ, εσύ έχεις μία έτοιμη απάντηση για όλα. Εγώ δεν γνωρίζω πολλά, εσύ ξέρεις τα πάντα. Έτσι αυτό είναι το παράλογο που συνάντησε ο άνθρωπος και θέλησε να το γνωρίσει. Κάτι τελείως διαφορετικό από τη λογική, το δρόμο, τη ζωή, την αλήθεια, την πραγματικότητα, το όριο. Ποιο είναι αυτό το παράλογο. Για να μπορέσω να συνδεθώ με το παράλογο, ακόμα και αν αυτό έχει γίνει στην πραγματική σα ζωή, δηλαδή αν έχετε συναντήσει κάποιον που αργότερα βέβαια μπορείτε να είδατε εσείς ότι ήταν παράλογος, όση λογική και να έχεις, εάν θα θελήσεις να συμπορευτείς με το παράλογο, είναι σαν να περνάς μια πόρτα όπου χρειάζεται να το συναντήσεις ο λόγος που θα συναντήσει εσύ το παράλογο είναι το παράλογο ποτέ δεν κάνει κίνηση προς σένα. Είναι σαν να μία γωνία, σε μία πόρτα και είναι στην είσοδο της πόρτας και απλά καλή. Έλα να με γνωρίσει είναι το κάλεσμα. Έλα να ζήσεις μαζί μου. τότε εγώ που έχω τη λογική και έχω το δρόμο μου, έχω τη ζωή μου, έχω ό,τι χρειάζομαι, νιώθω για πρώτη φορά ότι μπορώ να πατήσω στη γη, εγώ θα μιλήσω για μένα, είπα θέλω να σε γνωρίσω. Για να μπορέσω να μπω σε αυτό το σπίτι όμως, όπου εκεί κρύβεται όλος ο παραλογισμός, δεν μπορώ να μπω όπως είμαι, δεν μπορεί δηλαδή η λογική να μπει μέσα στο παράλογο. Δεν μπορεί το θέλω να μπει μέσα σε ένα δεν θέλω, μόνιμο, γιατί αυτό είναι το παράλογο. Δεν μπορεί να μπει η ανάγκη και το θέλω μέσα στον κόσμο των επιθυμιών. Οπότε σε εκείνο το σημείο αφήνω στη θέση μου ό,τι είναι για μένα και λέω: Θα έρθω να σε γνωρίσω. Έτσι περνάω τη διαχωριστική γραμμή, το όριο. Το όριο πάντοτε έχει δοθεί ως αίσθηση μέσα από το Θεό για να μπορεί ο άνθρωπος να είναι ο εαυτός του και κύριος του εαυτού του. Αυτό το όριο ήταν το σπάς, μέσα από μια προσδοκία, μέσα από ένα ενθουσιασμό, τότε θα φύσω ότι είναι για σένα και θα μπει μέσα στο παράλογο. Τη στιγμή που αφήνεις την ευθύνη και το θέλω σου να γνωρίζετε ότι έχει μία έκσταση. Εκείνη τη στιγμή αρχίζει και συμβαίνει μία ώρα την άρκωση. Πιστεύεις ότι δεν χρειάζεται πια να κάνεις τίποτα για να ζήσεις. Νομίζεις, μέσα από το νομίζω ότι έχει μπει σε έναν παράδεισο, δηλαδή είναι σαν να επιστρέφεις στο άχρονο. Από εκεί δηλαδή που έχει έρθει ως ψυχή, αυτή είναι και η διαστρέβλωση. Δεν δίνει δίνεις χρόνο να δεις ότι τώρα είσαι επί της και για να ζήσεις μέσα από τη λογική σου χρειάζεται να κάνεις κάτι και να πράξεις τα θέλω σου. Έτσι αυτό το οποίο σε έλκει είναι σαν να θες να επιστρέψεις από εκεί που γεννήθηκες, δηλαδή από το φως και τότε σε εκείνο το σημείο αυτό που παίρνεις ως πλάνη είναι ότι δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Αυτό αρχίζει σιγά σιγά να αρκώνει. Για να μπορέσει να μείνει μέσα σε αυτό το σπίτι, μόλι έσπασε στο όριο, δεν μπορεί να έχει τέλο. Το έχει αφήσει έξω από το σπίτι αυτό δεν μπορείς να έχεις ανάγκε. και δεν μπορείς να έχεις δράση. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει οδηγός, δεν υπάρχει η λογική το θέλω και η ανάγκη για να μπορούν να σε οδηγούν. Η πρώτη ψευδέστηση είναι είμαι εγώ εδώ για σένα, λέει το παράλογο, και ο λόγος είναι ένας, γιατί το παράλογο δείχνει να σε δέχεται ολοκληρωτικά. Επειδή ακριβώς εγώ δεν έχω δεχτεί εμένα και εμφανίζεται κάποιος άλλος να με δέχεται, τότε σε εκείνο το σημείο εγώ εξτασιάζομαι. Γιατί αυτό που εγώ αρνούμε δείχνει να μου το δείχνει κάποιος άλλος. Αν εγώ το πρωί δεν σηκωθώ να εργαστώ μέσα από το θέλω μου, θα μου δείξει το παράλογο ότι δεν υπάρχει λόγος να μπει σε αυτό, είμαι εγώ εδώ. Έτσι το ζητούμενο είναι η απουσία μου, να μην είμαι εγώ εδώ για εμένα και να είναι κάποιος άλλος για εμένα. Το παράλογο φαντάζει όμορφο, είναι δίθεν γλυκομίλητο για να μπορέσει να σε έλξει. Σε εκθιάζει, σε ψηλώνει στην αρχή, σου ανεβάζει το ύψος. Και επειδή ακριβώ εσύ δεν έχει γνωρίσει τον εαυτό σου, αλλά θα ήθελε μέσα από την κρίση του εαυτού σου να είσαι κάποιο άλλο. γιατί δηλαδή την κουρτένα δεν την τράβηξα ποτέ να δω ποιο είμαι. Μέσα από μια υπόθεση ότι θα ήθελα να είμαι πιο ψηλό, πιο όμορφο, πιο δυνατό, δηλαδή έχω μια άρνηση να με γνωρίσω και να με ζήσω. Τότε το παράλογο αρχίζει και μου δίνει αυτή τη διαστρέβλωση ω μια πραγματικότητα. Έτσι, όσο πιο βαθιά μπαίνω μέσα σε αυτό, τόσο περισσότερο φτωχαίνω, γιατί αφήνω έξω από αυτόν τον χώρο ό,τι είναι για μένα. Σε εκείνο το σημείο αρχίζει να υπάρχει ένας φόβος που δηλώνει ότι πας ανάποδα, αλλά επειδή ακριβώς πλέον έχει συμβεί αυτή η μετάβαση από τη λογική στο παράλογο, αρχίζεις και χάνεις και δύναμη. Μόλις θα περάσει την πόρτα, να γνωρίζετε ότι το παράλογο το πρώτο πράγμα που κάνει να σε ενοχοποιεί και να σε κρίνει. Αυτό είναι είτε ορατός ενέργεια, είτε ορατό μέσα από λέξει. Πάλι θα χρησιμοποιήσει ένα δικό σου, μια δικιά σου αίσθηση. Θα σας πω ποια είναι αυτή. Λίγο πριν κάνει το λάθο, δηλαδή να αφήσει τη λογική σου και να μπει στο παράλογο, ακού την εσωτερική σου φωνή που σου λέει «Μήνε στο όριο, μην εδώ, μην εδώ. Όμω εγώ θέλω να το γνωρίσω το παράλογο, οπότε αυτή τη φωνή δεν την ακούω. Μόλι θα βάλω το πρώτο βήμα μέσα σε αυτό το όριο του παραλόγου, αρχίζει αμέσω η κρίση και ο εκφοβισμό και η ενοχή. Έκανε λάθο. Το πρώτο πράγμα το οποίο θα σου δηλώσει είναι ότι σε βλάκας, γιατί άφησες ότι ήταν για σένα. Έτσι, χωρίς να το καταλάβεις, εκείνη τη στιγμή το παράλογο σε καβαλάει. Γίνεται ο αφέντης, γιατί εσύ άφησες έξω από αυτό το σπίτι την κυριότητα. Αν θέλεις με αυτό το παράλογο να πορευτείς αρκετό καιρό, χρειάζεται συνέχεια να αφήνεις ένα μέρος από το είναι σου. Χρειάζεται το παράλογο να το θρέφεις, γιατί το παράλογο από μόνο του έχει πάρα πολύ μικρό χώρο στη γη. Υπάρχει ίσα ίσα για να μπορώ να βλέπω τη διαφορετικότητά μου. Έτσι το παράλογο αν ήταν στη ιστορία του, σε αυτή τη μικρή του φωλιά, και δεν ασχολιόταν κανένα με αυτό, Απλά θα υπήρχε στη γη χωρί ο άνθρωπο να του δίνει σημασία γιατί ο άνθρωπο θα κρατούσε τη λογική του και ότι ήταν για τον εαυτό του. Δηλαδή θα το προσπερνούσε. Όμω αυτό το μικρό εγώ θέλησα να δω πώ είναι αυτό το παράλογο. Θέλω να το ζήσω. Μετά από λίγο καιρό. Επειδή όλε οι ποιότητε έμειναν απ' έξω, όσε έχουμε αναφέρει ω θετικότητα, ελευθερία δεν υπάρχει, είσαι ήδη με στη φωλιά. Πλούτο δεν υπάρχει, τον έχει αφήσει απ' έξω. Δράση δεν υπάρχει, άγισε και φέρε μέσα από εντολέ. Θέλω δεν υπάρχει, απαγορεύεται να έχει θέλω. Κάθε φορά που θα μπαίνει σε ένα θέλω, έστω και λίγο, θα έχει μία αντίδραση, μία κρίση και μία ενοχή. Και αν κάνεις το λάθος να μπορέσεις να στηρίξεις λίγο τη λογική, αυτή τη λίγη που σου έχει μείνει, τότε το, το παράλογο θα επιτίθεται με επιχειρήματα. Μέχρι να μπορέσει να την παραδώσει και να πεις ό,τι πεις εσύ. Εκείνη τη στιγμή χάνεις και την κυριότητα του εαυτού σου και μπαίνει ακόμα πιο βαθιά μες στον παραλογισμό. Έτσι μετά από λίγο καιρό γίνεσαι εσύ ο παράλογος. Εγώ άνθρωπος με λογική θέλησα να γνωρίσω το παράλογο και έγινα ο παράλογος. Έτσι, ενώ το πρώτο όριο στην αρχή είναι εξωτερικό, μετά αρχίζει και γίνεται εσωτερικό. Δηλαδή, το παράλογο μπαίνει μέσα στο σώμα μου. Αρχίζω και παραλογίζω. Η ουσία μου είναι μολυσμένη. Τώρα, πια το παράλογο δεν είναι έξω από εμένα, είναι μέσα σε εμένα. Και αυτό με κατευθύνει, αυτό μου δίνει εντολέ. Είναι μακρά η διαδικασία για να μπορέσει να αφαιρέσει την ουσία του παράλογου μέσα από το είναι σου. Μέσα από την ουσία σου. Ανάλογα με το πόσε φορέ έχω υπάρξει παράλογο στη ζωή μου, τόσο περισσότερο έχει μολυθεί και η ουσία μου και πάντοτε όταν ξαναγεννιέμαι την ξαναβρίσκω και ξαναπέρνω πάλι το νου τον παράλογο που έχω αφήσει στη γη. Θα πάρω λίγο λογική, θα πάρω λίγο ενέργεια για να μπορέσω να συνεχίσω να ζω, γιατί για να μπορέσω να ζω στη γη μόνο μέσα από τη θετικότητα μπορεί να συμβεί αυτό. Δηλαδή θα μου ξαναδώσει πάλι το φως. Ό,τι χρειάζομαι στο επίπεδο που είμαι για να ζήσω. όμως μαζί με αυτό θα πάρω και τον παραλογισμό μου. Δηλαδή τη μολυσμένη ουσία μου που έχω αφήσει στη γη. Αυτό μπορεί να σε εξηγήσει πάρα πολλέ γιατί τα παιδιά όταν γεννιούνται έχουν τη δικιά τους ιδιαιτερότητα. Δηλαδή μπορεί να έχουν το δικό τους παραλογισμό από μικρά. Η ουσία είναι μολυσμένη. Η ζωή έχει πάντοτε συνέχεια. Ολοκληρώνεται ένας κύκλος και επιστρέφω για να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησα. Οπότε για να μπορέσω να έρθω πάλι στην επιφάνεια, χρειάζεται να αρχίζω βήμα-βήμα να βλέπω το παράλογο, ότι εγώ το ζήτησα, το έλαβα, το τίμησα και τώρα χρειάζεται να δω τον δικό μου παραλογισμό. Αυτό θα αρχίσει να συμβαίνει πάρα πολύ έντονα αυτό τον καιρό, μόνο και μόνο γιατί όλο το παράλογο, ως ουσία, του κάθε ανθρώπου θα έρθει στην επιφάνεια. Δεν παίζει ρόλο εάν τυχόν μιλάτε για το παράλογο του άλλου. Για εσάς δεν έχει καμία αξία. Αυτό που χρειάζεται να δείτε αυτές τις μέρες, γι' αυτό ακριβώς συμβαίνει και ο δίθεν εγκλισμός, είναι για να πάρετε χρόνο να δείτε το παράλογο που φέρετε στη ζωή σας. Έτσι να πάρετε λίγο χρόνο που θα σας δοθεί πάλι μέσα από αυτό που συμβαίνει, Αρχίζετε να βλέπετε ότι ο καθένα ανάλογα με την ποιότητά του και με τι δικέ του επιλογέ, αυτό το παράλογο το αγάπησε, το τίμησε, το προστάτευσε, το τάισε, το μεγένθηνε. Όσο πιο βαθιά έχει μπει σε αυτό, τόσο πιο πολύ πιστεύει στη φαντασίωση. Δηλαδή, πιστεύει ότι είσαι ένα Θεό, πιστεύει ότι είσαι δυνατό, πιστεύει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Είσαι παράλογο, αλλά δεν το καταλαβαίνει. Δεν μπορεί να πάρει επαφή με αυτό. Είσαι συνέχεια στην προσπάθεια, στο καταφέρνω. Αλλά περισσότερο απ' όλα είναι ότι παίρνει την ευθύνη όλων των άλλων, την κρίση, την ενοχή. για ό,τι σου έχει συμβεί και για ό,τι συμβαίνει στους άλλους. Ο άνθρωπος όμως όσο υπάρχει στη γη έχει φως. Δηλαδή την ώρα που θα θελήσεις είτε συνειδητέτα συνείδητα να αφήσει τη γη, τότε αυτό το λίγο φως το αφήνεις και επιστρέφεις. Αλλά έχω φως. Ακόμα είμαι εδώ. Είμαι υπαρχτός τότε αυτός ο άνθρωπος με το λίγο φως για το παράλογο συνεχίζει να είναι μια ενέργεια που τη χρειάζεται. Στην πραγματικότητα σε θέλω για να μπορώ εγώ να φαντάζω ότι είμαι δυνατός, ότι είμαι όμορφος, ότι είμαι έξυπνος, ότι είμαι ικανός. Εάν τυχόν αφαιρεθεί αυτή η ενέργεια, αυτό το λίγο φως, τότε το παράλογο αρχίζει και μπαίνει σε καταθλιπτικά... Επεισόδια. Έτσι, οι άνθρωποι που είναι παράλογοι χρειάζονται οπωσδήποτε ενέργεια από ανθρώπους που είναι διατεθειμένοι να γνωρίσουν το παράλογο και να αφήσουν τη λογική τους. Αυτά είναι τα θύματα του παράλογου. Όσα πιο πολλά έχει, τόσο πιο πολλή ενέργεια παίρνει. Αλλά επί το παράλογο ακριβώ επειδή δεν έχει λογική και δεν έχει θέλω και δεν έχει δημιουργία και δεν έχει δράση, τότε όλη αυτή η ενέργεια χάνεται. Δηλαδή φεύγει με στην άβη Δεν επιστρέφει ποτέ. Γιατί είναι μόνο για να φαίνεται και όχι για να υπάρχει. Πάμε τώρα να δούμε και τα κλειδιά της επιστροφής από το παράλογο στη λογική. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται ο άνθρωπος να μπορέσει να δει οποιοδήποτε άνθρωπος είναι ότι σε αυτή τη ζωή έχει παραλογιστεί. Πρώτα χρειάζεται να το δω. Μέσα από πράξεις που έχω κάνει που δεν είχαν καμία σχέση με εμένα και καμία λογική για εμένα. Και όμως έκανα. Δεν παίζει ρόλο ποια είναι η δικαιολογία. Μπορεί η δικαιολογία να ήταν ένα παιδί, να ήταν μια σχέση, να ήταν μια εργασία, ένα φίλο. Αυτό το χρησιμοποιεί για να μπορέσει να τα συνεχίσει να ταΐζεις το παράλογο. Χρειάζεται να μείνει μόνο με εσένα και να δει τι έκανε ενάντια στον εαυτό σου. Γιατί το παράλογο έχει μόνο επίθεση. Σε όλη μου τη ζωή δεν έχω γνωρίσει κανέναν που, να μην, που να είναι παράλογος και να μην είναι επιθετικός. Το παράλογο, επειδή ακριβώ είναι ιστερικό, είναι πάντοτε σε πανικό, γιατί ακριβώ δεν έχει θέση ω άνθρωπο στη γη, πάντοτε θα επιτίθεται για να μπορέσει να σε φοβήσει. Όταν βέβαια σε έχει τη φωλιά του. Πριν σε βάλει τη φωλιά του, απλά θα σου κάνει κάλεσμα. Θα απλώσει λίγο τη βοητεία, θα απλώσει λίγο την προσδοκία και θα στηριχθεί στο γεγονό ότι εσύ αντί να πα στην ευθεία και να κοιτάξει ποιο εσύ, να σε γνωρίσει, τότε θα σου πάρει αυτή την άρνηση και μέσα από το φόβο που έχεις εσύ θα σου πει «Έλα μένα. Θα σου πει «Θα περάσουμε καλά» γιατί αν τιμούσες και έβλεπες εσένα και σε γνώριζες θα πέρναγες καλά. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος όταν περπατάει τη ζωή που είναι για εκείνον, τότε περνάει καλά. Άρα αφού δεν θέλεις να γνωρίσω τη ζωή που είναι για μένα, αφήνω το περνάω καλά, και τότε το κάλεσμα γίνεται μαζί μου, θα περάσει καλά. Έτσι πώς μπορώ εγώ να δω αν είμαι παράλογος. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να δείτε είναι η υπερβολή. Πάρετε λίγο χρόνο να δείτε την υπερβολή στη ζωή σα. Σε κάποιο τομέα τη ζωή σα είσαστε υπερβολικοί, είτε στο λόγο είτε στι πράξει. Να δει, πάω συνέχεια το όριο. Το δεύτερο κλειδί είναι και είναι η σύνδεσή μου με του ανθρώπου. Όσο πιο παράλογο είσαι, τόσο πιο αφιψηλού είσαι. πάντοτε έχεις μια κρίση για τους άλλους. Οι άλλοι δεν είναι επαρκείς, είναι λίγοι, δεν μπορώ να σε φτάσω. Αν αυτή η κρίση για τους άλλους είναι ενάντια στον ίδιο στον εαυτό, όταν είσαι παράλογος θα κλίνεσαι σε ένα άσυλο που μπορεί να είναι το σπίτι σου. Η εσωτερική σου φωλιά. Εκεί υπάρχει η κρίση πάλι, αλλά δεν είναι για τους άλλους, είναι για εμένα. Οπότε θα πάω να κρυφτώ. Πάλι παραλογίζομαι, αλλά δεν το συνειδητοποιώ. Το παράλογο έχει πάντοτε μια επανάληψη. Με έναν μαγικό τρόπο κάνει πάντοτε τα ίδια πράγματα. Ξέρεις τι να περιμένεις. Ο λόγος που είναι επαναληπτικό το παράλογο είναι γιατί μέσα από αυτό μπορεί και σε εκπαιδεύει. Δηλαδή περιμένεις ότι θα έρθει και θα φωνάξει ο άλλος. Ο παράλογος θα φωνάξει για λάθος λόγο και εσύ το αναμένεις αυτό. Λες θα φωνάξει. Δεν βλέπεις καμία διαφορετικότητα. Δεν βλέπεις κανένα περπάτημα. Το παράλογο το μόνο που κάνει είναι να σπρώχνει το χρόνο και να κάνει εκείνα τα απαραίτητα που υπάρχουν για να φαίνεται. Το παράλογο σε αυτούς που είναι έξω από τη φωλιά δείχνει και φαντάζει πάρα πολύ καλό. Ενώ σε αυτούς που είναι μέσα στη φωλιά τους τρώει, τους εκφοβίζει και τους παίρνει την ενέργεια. Άρα το να σε εκφοβίζω είναι ένα κομμάτι του παραλογισμού μου. Όσο πιο παραλογό είμαι, θα σε εκφοβίζω. Θα αφήνω αυτή την ενέργεια μόνο και μόνο για να συρρυκνώνεσαι. Να αφήνει κάτι για σένα, αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, επειδή εσύ θα πάρει αύριο πάλι, εγώ δηλαδή είμαι ένα άνθρωπο και έχω φω και έχω σύνδεση. Θα μου δώσει αύριο το πρωί πάλι ο Θεό. Οπότε αντί να το πάρω εγώ, θα με φοβήσει, θα με εκφοβήσει, θα με συρρυκνώσει για να αφήσει αυτό που είναι για μένα. Πάλι θα μου πάρει. Γιατί εγώ θα το αφήσω όμω. Αυτή είναι η ζωή μου μέσα στο παράλογο. Όσο πιο πολύ παράλογο έχεις, τόσο πιο πολύ θυμώνεις εύκολα. Πολύ εύκολα. Για ψήλου πίδημα. Επειδή ακριβώ είμαι υπερκινητικό ω παράλογο, γυρίζω συνέχεια γύρω από τον εαυτό μου, ψάχνω να βρω μια αφορμή για να μπορέσω όλη αυτή την ενέργεια να την εκτονώσω. Σε αυτού που φοβούνται πιο πολύ και σε αυτού οι οποίοι δεν είναι αδύναμοι, εκεί θα εκτονώσω όλη μου την ενέργεια. Έτσι, αν μπορείτε να δείτε και στο δικό σας πάλο, θα δείτε ότι στους ανθρώπους οι οποίοι τους είχατε στη φωλιά σας, δηλαδή ήταν για σας, τους ταλαιπωρούσατε. Να αυτούς που ήταν έξω από τη φωλιά και θα θέλατε να έχουν μια καλή εικόνα για εσάς, πάντοτε ήσασταν τύπος και υπογραμμός. Έτσι ενώ γεννήθηκα να είμαι ένας άνθρωπος με λογική, πλέον έφτασα σε ένα σημείο να είμαι το παράλογο. Το γνώρισα λοιπόν εγώ που θέλησα να το γνωρίσω, το γνώρισα. Μπήκα όσο πιο βαθιά γινόταν, το υπερασπίστηκα, το δικαιολόγησα, το έθρεψα, αλλά ποτέ δεν είδα ότι έγινα το ίδιο. Όταν κάποτε από ένα καθηγητή μου ζήτησα, όταν σπούδαζα να μείνω στο ψυχιατρίο μία εβδομάδα για να μελετήσω τους τρελούς, μου είπε ότι αν πας εκεί υπάρχει περίπτωση να μην ξαναβγεις. Αυτό ήταν τελείως συμβολικό και είχε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει μία ζωή και υπάρχω εγώ και υπάρχει το παράλογο που αν σπάσω το όριο Μπορεί να μην ξαναβού. Έχει μέθεξη. Το παράλογο μπορεί και διαβάζει το κρυφό σου ασυνείδητο, αυτά που έχει κρύψει μέσα σε εσένα. Αυτά που έχει αρνηθεί, σου τα παρουσιάζει μπροστά ως μια θετικότητα. Και εσύ χάνεσαι. Αυτή η άρνηση έχει μια ύπνωση. Το είναι το ναρκωτικό που χρησιμοποιεί. Γι' αυτό και οι άνθρωποι ψάχνουν τον εαυτό του, ασχολούνται με τα παρεσυσιογόνα, γιατί μέσα από αυτό στην πραγματικότητα ανοίγουν το ασυνείδητο. Αλλά επειδή δεν το ανοίγουν με επίγνωση, όπω ακριβώ το λέω, παραλογίζονται και αυτοί, γιατί όλη αυτή η ενέργεια βγαίνει στην επιφάνεια. έτσι όντα παράλογο. Όντω κάνοντα μία σχέση με αυτό, γνωρίζω ότι αυτή η ενέργεια είναι μέσα μου και χρειάζεται να την δω, να την βιώσω και να την αναγνωρίσω. Από αυτά τα στοιχεία που είπα, μόλις ολοκληρωθεί η αναγνώριση, Ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία. Σε γνώρισα και έγινα ένα με εσένα. Για να μπορέσω να επιστρέψω σε εμένα, να μείνω στο κενό και να μπορέσω στο επόμενο βήμα να γνωρίσω εμένα, χρειάζεται όλο αυτό να αφαιρεθεί από την ουσία μου. Εγώ για να μπορέσω να μείνω στο παράλογο, αυτό που κατασκευάζω πάντοτε είναι ένα πάθο. Γιατί το παράλογο έχει πάθο. Χρειάζεται να παθιαστεί με κάτι. Έτσι σιγά σιγά μέσα από το νευρικό σύστημα του ανθρώπου όσο αφαιρείται αυτή η ουσία και πέφτουν οι τόνοι, πέφτουν οι ρυθμοί, αρχίζει και επιστρέφει ο άνθρωπος στην ηρεμία του. Αυτό δεν είναι κάτι γνωστό. Έχει μία ψευδέση θανάτου, δηλαδή σαν να γιατί ο άνθρωπος μέσα στο παράλογο, έχει μάθει να ζει σε ρυθμούς και σε εντάσεις που δεν του είναι οικίες. Έτσι πάλι θα συναντήσει τη διαστέλωση της ζωής που θα πει τι, ότι με εμένα θα ζήσεις, γιατί με εμένα θα ζήσεις τα άκρα. Έτσι να γνωρίζετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζηλεύουν το παράλογο και τι βλέπουν τους ανθρώπους που είναι μες στο παράλογο και λέει θέλω και εγώ. Θέλω και εγώ να νιώσω έτσι. Ανεύθυνος. δίθεν δυνατός. Ωραίος γοητευτικός. Με υπηκόους. Θέλω και μένα να με θέλουν. Θέλω και εγώ να έχω θύματα. να είμαι από πάνω. Έτσι, για να μπορέσω να επιστρέψω στον εαυτό μου, είναι ότι αν γυρίσω πίσω στη ζωή μου, κάθε φορά που πλησίαζα εκείνη την κουρτίνα για να την τραβήξω και να με γνωρίσω, αυτή την κουρτίνα εγώ δεν την τραβάγα. Έτσι πάντοτε στη ζωή μου την ώρα που έφτανα εκεί πάντοτε εμφανιζότανε ένα παράλογο. Είτε σαν συμβάν, είτε σαν άνθρωπος για να με αποτρέψει από αυτή ακριβώς τη συνθήκη. Άσε σένα, γνώρισε εμένα. Επιστρέφοντας προς τον εαυτό, τότε θα αρχίσεις να συνειδητοποιείς πόσο έχεις πάνω στην πλάτη σου. Στην πλάτη σου, επειδή ακριβώ μέσα σε εκείνη τη φωλιά είχε επομιστεί όλη την ευθύνη, όλη την κρίση, όλα τα θέλω των άλλων, όλες οι επιθυμίες μάλλον, και προσπαθούσες να μπορέσεις όλο αυτό το πράγμα να το φέρεις εις πέρας, μήπως και ζήσεις όμορφα εσύ, Τότε επιστρέφοντας προ τον εαυτό, επειδή ακριβώ έχει πλέον επίγνωση, αρχίζει και νιώθει το βάρο που τόσα χρόνια κουβαλούσε. Δεν είναι το βάρος που κουβαλά τώρα. Οι συνθήκε έχουν αλλάξει. Τώρα είσαι πιο ανάλαφρη ή πιο ανάλαφο από ποτέ, όμω για πρώτη φορά αρχίζεις και έχει επίγνωση τι κουβαλούσε. Ο καθένας έχει ένα διαφορετικό παλτό που φοράει. Μιλώντα για εμένα, το δικό μου παλτό που ήταν πάντοτε η ευθύνη των άλλων και η διάθεση των άλλων, πάντοτε αυτό το δικό μου το παλτό, θα ήθελα οι άλλοι να μπορούν να νιώθουν όπως νιώθω εγώ, να έχουν ό,τι έχω εγώ, οπότε στην πραγματικότητα αυτό που θα ήθελα πάντοτε θα ήταν να είμαι υπεύθυνο εγώ για το πώς νιώθει κάποιος άλλος. Το να νιώθεις ένοχος ή υπεύθυνο για το πώς νιώθει ο γύρος σου είναι γιατί ακριβώς όταν έχει ζήσει με το παράλογο πάντοτε μέσα από την κρίση το παράλογο σου λέει εσύ φταίς που εγώ δεν είμαι καλά. Αυτό βέβαια είναι στην αρχή. Μετά αρχίζω και εγώ παραλογίζομαι και λέω εσύ φταίς. Δηλαδή το εσύ είναι πάντοτε πρώτο. Από εκεί θα συνειδητοποιήσετε και το υπόλοιπο κομμάτι του παραλογισμού σας. Οπότε σε εκείνο το σημείο Μόλις συνειδητοποιείς την κουβαλάς, χρειάζεται να δεις αν θα το πετάξεις από πάνω σου, δηλαδή ό,τι σου φόρτωσε το παράλογο. Εκεί στέκεσαι λίγο, γιατί ακριβώς είσαι πάλι στην έξοδο από την φωλιά που βγαίνεις. Μπορείς να είσαι μέχρι εκεί και το πίσω μέρος ακριβώς της πλάτης σου να έχει τον παραλογισμό και μπροστά να βλέπεις την ευθεία. Δεν μπορείς να περπατήσεις αν δεν αφήσεις ό,τι φορτώθηκες. Όσο περισσότερο καθυστερείς να αφήσεις ό,τι σου φορτώθηκε, τόσο περισσότερο θα είναι ο δρόμος δύσκολος. Το λέω δύσκολο γιατί όταν ο άνθρωπος αρχίζει και βγαίνει στο ξέφωτο, επειδή δεν έχει συνηθίσει το εύκολο, δηλαδή τα αφήνω όλα και αφήνω με στο δρόμο μου, γιατί μέσα στη φωλιά τα πράγματα ήταν δύσκολα. Οπότε το δύσκολο για μένα είναι γνωστό. Άρα θα κρατάω ακόμα λίγο το παλιό, θα κρατάω ακόμα λίγο το παλιό, θα κρατάω ακόμα λίγο το παλιό και η δυσκολία συνεχίζεται. Στην πραγματικότητα δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι ακόμα έχω μία ώρα τη σχέση με το παράλογο, είτε το αγαπάω ακόμα, είτε το προστατεύω ακόμα, είτε δεν το αφήνω. Από εκεί θα έρχεται η κούρασή σας. Το κλειδί για να μπορέσω να το αφήσω όμως είναι η αναγνώριση ότι θέλησα να το γνωρίσω, χάθηκα, ναρκώθηκα και τώρα επιστρέφω. Και τώρα πώς συμβαίνει η πραγματική ίαση. Την ώρα που θα μείνετε σε αυτό, τότε το παράλογο θα αρχίσει να φεύγει μέσα από το σώμα σου ενέργεια. Το στομάχι να ανακατεύεται. Τα κύτταρα θα αλλάζουν δομή από εκεί που ήταν τρελά. <ΣΣ> θα νιώθεις την αλλαγή στον χρόνο. Θα μικραίνει η υπερκινητικότητα. Οι κινήσεις θα είναι πιο αργές. Επιστρέφω στη λογική και αρχίζω να έχω μικρά θέλω. Οι εκπλήξεις διαδέχονται η μία την άλλη. Πώς είναι δυνατόν. Εγώ ο παράλογος, ο υπερκινητικός, ο Θεός, ο υπέροχος, ο ξεχωριστός, ο από πάνω. Να έχω λιγότερες επιθυμίες και να αναδύονται απλά πράγματα μέσα το θέλω. Αυτό όμως θα συμβεί μόνο εφόσον φτάσω στην αποδοχή ότι θέλησα εγώ να ζήσω το παράλογο. Έτσι θα ολοκλώσω τη διδασκαλία με αυτό που ακριβώς ποτέ μου δεν έβλεπα, ότι το παράλογο με έλκυε, απλά η λογική με κράταγε. Όταν τα πράγματα φτάσανε σε ένα σημείο να αρχίζω να υπάρχω λίγο στη γη και να έχω περισσότερη δύναμη, τότε η επιλογή ήταν να ζήσω το παράλογο. Οπότε αν μείνετε σε αυτό το σημείο, τότε οι άλλοι αποδεσμεύονται, γιατί οι άλλοι όποιο ρόλο και αν παίξανε, ανάλογα με την επιλογή του καθένα, λίγο από το παράλογο εσύ, πήγε στα ριχά, μέχρι το πρώτο δωμάτιο. Εγώ που ήθελα πάντοτε να ολοκληρώνω τα πράγματα, γιατί αυτό ήταν μέσα στη γέννησή μου, ήθελα η καταστροφή να ολοκληρωθεί. Έφτασα μέχρι τα υπόγεια. Οπότε δείτε στη ζωή σας ότι ό,τι παράλογο έχετε ζήσει, θέλατε να το ζήσετε γιατί θέλατε να το γνωρίσετε. Το θέλω να με γνωρίσω, έγινε θέλω να σε γνωρίσω.